Οι πολλοί σήμερα δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαίμονες ως προσωπικά όντα. Νομίζουν και λένε ότι οι δαίμονες είναι γεννήματα της φαντασίας του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος έπλασε τους δαίμονες με τη φαντασία του όπως πλάθει διάφορα παραμύθια. Λένε ότι οι δαίμονες είναι υπολείμματα της δυσιδαιμονίας των αρχαίων λαών. Ευχαριστήσουμε σεβασμιότατε, εδεσιμότατη, αγαπητή. Ας ευχαριστήσουμε τον εν τριάδη Θεό μας, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, διότι μας αξίωσε έπειτα από τη θερινή περίοδο, την πιο αμαρτωλή περίοδο του έτους, να συγκεντρωθούμε πάλι μέσα σε αυτή την αίθουσα και να κηρύξουμε και να ακούσουμε τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Δεν είμαι θα άξι ούτε να κηρύττομαι ούτε να ακούμε το Λόγο του Θεού, γιατί πολλά κηρύττομαι και ακούμε και λίγα εφαρμόζομαι. Αλλά αν δεν κηρύξουμε και δεν ακούσουμε, θα γίνουμε περισσότερο ανάξιοι. Το κήρυγμα θερμαίνει και τους ομιλητάς και τους ακροατάς και συντηρεί όλους σε κάποια πνευματική κατάσταση. Ας παρακαλέσουμε δε τον ελεήμονα Θεό να μας λυπηθεί περισσότερο και να μας δώσει περισσότερη χάρη για να αισθανθούμε και να εφαρμόσουμε περισσότερο το Λόγο Του. Επήγατε όλοι το πρωί στην εκκλησία, αλίμονο αν υπάρχουν άνθρωποι που εξαιτίας ορισμένων κακών εκπροσώπων της εκκλησίας έχουν αρνηθεί την εκκλησία. Ακούσατε όλοι, αγαπητοί μου, το πρωί το Ευαγγέλιο. Ουκέστη κατά άνθρωπον το Ευαγγέλιο, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό το βιβλίο δεν είναι ανθρώπινο. Δεν ήταν ποτέ δυνατόν μόνοι τους οι ξυπόλοιτοι και αγράμματοι ψαράδες να γράψουν το ωραιότερο βιβλίο του κόσμου. Το Ευαγγέλιο είναι θεόπνευστο και αξίζει να συγκεντρώνει όλη την προσοχή μας. Τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο που ακούσαμε κατά τη Θεία Λειτουργία? Αφηγείτο ένα θαύμα του Χριστού. Ποιο θαύμα? Ο Χριστός έβγαλε μέσα από ένα δυστυχισμένο άνθρωπο μια ολόκληρη λεγεώνα από δαιμόνια. Δαιμόνια, ναι, δαιμόνια. Και ο λόγος σήμερα θα είναι ακριβώς για τα δαιμόνια. Η εποχή μας, αδελφοί μου, είναι κατεξοχήν δαιμονική εποχή. Είναι η δαιμονικότερη εποχή μετά Χριστόν. Σήμερα οι άνθρωποι και ιδίως οι νέοι δεν ξέρουν τι λένε, τι κάνουν και τι ζητούν. Έχουν υιοθετήσει όλες τις εκκεντρικότητες και εξαλωσύνες από τη μόδα μέχρι τις ιδέες. Έχουν καταληφθεί από μια καταστροφική μανία, από μια λύσα να γκρεμίσουν τα πάντα. Αν μπορούσαν θα ανέβαιναν και στον ήλιο και θα τον έσβηναν και θα τον γκρέμιζαν, γιατί δεν τους αρέσει το φως, δεν τους αρέσει η αρμονία και η ομορφιά, αλλά τους αρέσει η καταστροφή και το χάος και η αταξία και το έρευος και κάθε αναρχία από την κοινωνική μέχρι την πνευματική. Παρατηρούνται στη σημερινή εποχή τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοια φαινόμενα που δεν εξηγούνται με τη λογική. Πάνε να τρελαθεί ο άνθρωπος,
προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις εκδηλώσεις του συγχρόνου κόσμου και μάλιστα της νέας γενεάς. Η δαιμονική εποχή μας και ο δαιμονικός συγκλονισμός που υφιστάμεθα όλοι κατά καιρούς, όταν έρχεται η ώρα η φοβερή της εξουσίας του σκότους, η ώρα που ο Θεός μας παραδίδει για να μας κοσκινήσει ο διάβολος, και η σημερινή ευαγγελική περικοπή που ομιλεί για δαιμόνια δίνουν την αφορμή να μιλήσουμε με θέμα «Υπάρχουν δαίμονες?». Άλλωστε μπαίνουμε σε μια νέα πνευματική περίοδο και πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τον εχθρό μας για να τον πολεμούμε αποτελεσματικότερα. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν υπάρχουν δαίμονες, πρέπει πρώτα να πούμε πώς εμείς οι πιστοί εννοούμε τους δαίμονες. Τι είναι οι δαίμονες? Σύμφωνα με την πίστη μας, οι δαίμονες είναι πρόσωπα, προσωπικότητες, κακές προσωπικότητες, αλλά προσωπικότητες. Τι είναι πρόσωπο ή προσωπικότης? Είναι εκείνο το «ον» που έχει νουν, που έχει συνείδηση της υπάρξεώς του και λέγει «εγώ υπάρχω», «εγώ κάνω τούτο», «εγώ κάνω εκείνο», «έχει θέληση», «εγώ θέλω αυτό», «εγώ θέλω εκείνο». Υπάρχουν 4 ειδών πρόσωπα. Πρώτον, υπάρχουν 3 ύψιστα πρόσωπα. Είναι τα πρόσωπα της Θεότητος, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Αυτές είναι οι προσωπικότητες με την πλήρη σημασία της λέξεως. Μετά τα 3 ύψιστα και θεία πρόσωπα υπάρχουν οι άγγελοι, χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων. Είναι και οι άγγελοι πρόσωπα, έχουν πνεύμα, νουν, έχουν συνείδηση της υπάρξεώς του, έχουν θέληση, έχουν όλα τα γνωρίσματα της προσωπικότητος. Εκτός των αγγέλων, πρόσωπα είμεθα και εμείς οι άνθρωποι, γιατί έχουμε λογικό, αυτοσυνειδησία, βούληση και όλα τα γνωρίσματα της προσωπικότητος. Εκτός δε τούτων, πρόσωπα είναι και οι δαίμονες. Δεν είναι θεοί, θεοί τους κάνουν οι άνθρωποι. Δεν είναι άναρχοι οι δαίμονες, έχουν αρχή, δεν είναι άκτιστοι, εκτίστησαν. Δεν παραδεχόμεθα εμείς τη θεωρία των Βαβυλωνίων και των Περσών και των Μανιχαίων που έλεγαν ότι υπάρχουν εξ αρχής άναρχες, άκτιστες, 2 αντίθετες αρχές. Ο καλός Θεός και ο κακός Θεός. Όχι, δεν είναι ο Σατανάς Θεός, άναρχος, άκτιστος. Είναι και αυτός δημιούργημα του Θεού. Ήταν και ο Σατανάς και οι αγγελοί του, οι δαίμονες, αγαθά δημιουργήματα του Θεού, όπως οι άλλοι άγγελοι, αλλά εξέπεσαν και έγιναν διεστραμμένες προσωπικότητες και δεν μπορούν να ησυχάσουν εάν δεν κάνουν το κακό και αν δεν αντιδικήσουν με το Θεό και με τους άλλους αγγέλους τους αγαθούς και με τους ανθρώπους. Οι πολλοί σήμερα δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν δαίμονες ως προσωπικά όντα. Νομίζουν και λένε ότι οι δαίμονες είναι γεννήματα της φαντασίας του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος έπλασε τους δαίμονες με τη φαντασία του, όπως πλάθει διάφορα παραμύθια.
λένε ότι οι δαίμονες είναι οι πολύματα της δυσιδαιμονίας των αρχαίων λαών, γιατί όλοι οι αρχαίοι λαοί επίστευαν ότι υπάρχουν δαίμονες. Και αντί αυτό να τους βάλει σε μια σκέψη, το ότι δηλαδή όλοι οι λαοί επίστευαν στην ύπαρξη δαιμόνων, αντί αυτό να τους βάλει σε μια σκέψη και να πούνε μήπως αυτή η καθολική πίστη προέρχεται από μια πρωταρχική γνώση του ανθρώπου. Αντί τούτο αυτοί λένε ότι σήμερα οι δαίμονες είναι οι πολύματα της δυσιδαιμονίας των αρχαίων λαών. Λένε ακόμη ότι οι δαίμονες είναι προσωποποιήσεις του κακού, των διαφόρων κακών. Και δεν τα λένε αυτά μόνον άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τη θρησκεία. Τα λένε ακόμη και θεολόγοι, και το εξωτερικού και το εσωτερικού δυστυχώς. Ότι ο διάβολος, ο σατανάς, ο πονηρός δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσωποποίησης του κακού. Γελιοποιούν δε την ιδέα του, την έννοια του σατανά. Όταν ακούνε για σατανά, για διάβολο, για δαιμόνια, υπομειδιούν, γελούν, καγχάζουν, ηρωνεύονται. Ό,τι κατόρθωσε ο σατανάς. Ο σατανάς, αδελφοί μου, μας κοσκινίζει όπως κοσκίνησε τον Πέτρο. Μας σύει εκ θεμελίων. Μας αναταράσει όπως αναταράσεται η θάλασσα εκ βαθέων. Μας εξευτελίζει, μας γελιοποιεί, μας κάνει άλλους εξάλλων. Και έρχονται ώρες και λέμε πώς το έκαμα εγώ αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν, εγώ δεν ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Ναι αδελφέ, δεν το έκαμες εσύ. Το έκαμε ο σατανάς που σε παρέστηρε. Ενώ λοιπόν κυριαρχεί το δαιμονικό στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων, οι άνθρωποι αρνούνται την ύπαρξη του σατανά και γελούν με την ιδέα και την έννοια του σατανά. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά ότι έκανε τον πολύ κόσμο να πιστεύει ότι δεν υπάρχει, για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του εκ του ασφαλούς. Επειδή δε ο κόσμος ηρωνεύεται την έννοια του σατανά και τη γελιοποιεί, λαμβάνοντας αφορμή και από διάφορες εικονικές παραστάσεις του Μεσαίωνος που παρουσιάζουν τους δαίμονας σαν ανθρωπόμορφα τερατώδη όντα με κέρατα και με ωρές και με μαύρο χρώμα και με γαμψά νύχια και με αγρία μορφή, επειδή λέγω γελιοποιούν την ιδέα του σατανά, υπάρχουν και θρησκευτικοί άνθρωποι, πιστοί άνθρωποι που αποφεύγουν να μιλάνε για τον σατανά, και υπάρχουν και θεολόγοι και ιεροκήρυκες που αποφεύγουν ποτέ να πάρουν στα θέμα των ομιλιών τους το θέμα του σατανά. Αλλά εμείς αγαπητοί μου δεν εντρεπόμεθα να ομιλήσουμε για ό,τι δεν εντρέπεται να ομιλεί ο Χριστός και να ομιλούν οι προφήτες και οι Απόστολοι. Θεωρούμε σοβαρό το θέμα του σατανά, γιατί θεωρούμε το σατανά προσωπικόν και το σπουδαιότερο, το χειρότερο εχθρό του ανθρώπου, και την ύπαρξη και τα έργα του σατανά τα θεωρούμε προϋπόθεση της εν Χριστώ απολυτρώσεως. Αν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα εμείς οι αμαρτωλοί να σωθούμε. Αν δεν υπήρχε ο σατανάς, δεν θα είχαμε, παραλαμβάνω, τη δυνατότητα εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι να σωθούμε. Γιατί, αν έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι άνθρωποι να σωθούμε, είναι το ότι, διότι δεν επινοήσαμε εμείς την αμαρτία, αλλά πέσαμε στην αμαρτία παρασυρμένη από τον σατανά. Ο σατανάς που επενόησε την αμαρτία δεν έχει ελπίδα σωτηρίας.
εμείς σωζόμεθα γιατί αμαρτήσαμε κατ' εισήγηση του σατανά. Κι αν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ήρθε όπως λέγει ο Ιωάννης, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και όπως λέγει ο Παύλος, ή να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων. Πώς θα αποδείξουμε στους ανθρώπους ότι υπάρχουν όντως δαίμονες ως προσωπικά όντα? Για όσους λένε ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα χρησιμοποιήσουμε την Αγία Γραφή. Θα τους παραπέμψουμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Τους άλλους που δεν πιστεύουν ή δεν λένε ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα τους παραπέμψουμε αλλού. Γεμάτη είναι η Αγία Γραφή, ιδίως η Καινή Διαθήκη, από αποδείξεις για την ύπαρξη του σατανά. Ο σατανάς εμφανίζεται από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε ότι ο Όφης ήταν το φρονιμότερο από τα θηρία της γης. Και είπε ο Όφης στη γυναίκα, «Διατί ο Θεός σας είπε να μην τρώγετε από κανένα δέντρο του παραδείσου?» Και απήντησε η γυναίκα στον Όφη, «Όχι, δεν μας είπε να μην τρώμε από κανένα, είπε να τρώμε από όλα τα δέντρα εκτός ενός. Και μας είπε ότι αν φάμε από αυτό το ένα το δέντρο, θα πεθάνομαι αυτημερών. Ψέματα σας είπε ο Θεός», είπε ο Όφης. «Ήξερε ότι αν φάτε θα γίνετε θεοί κι εσείς. Θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί και θα γνωρίζετε καλών και πονηρών όπως ο Θεός». Τι λέτε αδελφοί μου? Μιλάει στην πραγματικότητα το φίδι? Το φίδι είναι ένα ζώο, ένα κτίνος. Και το κτίνος δεν είναι πρόσωπο. Δεν έχει νου, δεν έχει σκέψη. Ενώ εδώ αυτός που ομιλεί έχει νου, έχει σκέψη, έχει λόγο, έχει πονηρία, έχει φθόνο, έχει φθόνο και κακία, και είναι και ψεύτης και κατήγορος του Θεού. Όπως κάποτε άλλοτε με το στόμα μιας όνου ομίλησε κάποιος, έτσι και εδώ με το στόμα του Όφεως ομίλησε κάποιος άλλος. Κρυμμένος κάτω από τον Όφη είναι ο διάβολος, ο φθονερός που εφθόνησε την ευτυχία του πρώτου ανθρώπου, ο πονηρός διάβολος, ο ψεύτης και συκοφάντης του Θεού. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα προσώπου. Ο διάβολος είναι προσωπικών. Φαίνεται λοιπόν από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής. Αναφερόμενος σε αυτή την περικοπή, ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Ιωάννης στην Αποκάλυψη λέγει, «Ο Όφης, ο Αρχαίος, ο διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην». Όλους τους ανθρώπους φθονεί ο διάβολος. Ιδιαιτέρως εφθόνησε ένα μεγάλο άνδρα της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάσετε το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιώβ. Μια μέρα λέγει, ήρθαν οι άγγελοι του Θεού για να παρασταθούν ενώπιον του Κυρίου, και ειδού και ο διάβολος ήλθε μαζί με αυτούς. Και είπεν ο Κύριος εις τον διάβολον, «Από πού ήρθες?» Και απήντησε,
περιέλθον την υπουρανών και εμπεριπατήσας πάρημη. Πέρασα, περιόδευσα, διέτρεξα όλη τη γη και να είμαι και εγώ παρόν. Προσέσχε στη διανία σου κατά του δούλου μου Ιώβ, ότι ουκέστη κατά αυτόν άνθρωπος άκακος, άμεμπτος, θεοσεβής, αληθινός, απεχόμενος από παντός πονηρού έργου. Πρόσεξες, λέγει διάβολε εκεί κάτω στη γη, πρόσεξες με τη διανοιά σου καλά το δούλο μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει σαν αυτόν άλλος άνθρωπος άκακος, άμεμπτος, θεοσεβής, αληθινός, που να απέχει από κάθε κακό και πονηρό πράγμα. Τι απήντησε ο διάβολος? Μη δωρεάν σέβεται Ιώβ. Μήπως σε σέβεται δωρεάν ο Ιώβ? Του έδωκες όλα τα αγαθά, τον ασφάλισες από όλες τις πλευρές και γι' αυτό σε σέβεται. Άπλωσε το χέρι σου, χτύπησέ τον και θα δούμε αν θα σε σέβεται. Θα σε βλαστημήσει κατά πρόσωπο, είπε ο Σατανάς. Έθεσε ένα αμφιβόλο την αρετή του Ιώβ. Το έδωκε άδεια ο Θεός. Πήγαινε, λέγει, όλα όσα έχει τα παραδίδω στα χέρια σου. Μόνον αυτόν προσωπικώς μην πειράξεις. Κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Έφερε ληστές. Έκαμε σεισμό. Γκρέμισε το σπίτι. Κατεπλακώθησαν τα παιδιά του κάτω από τα ερείπια. Εσφαγιάστησαν οι δούλοι. Ιρπάγησαν τα ποιμιά του. Ήρθε πάλι προς το Θεό. Πρόσεξε στο φίλο μου Ιώβ. Είπες ότι θα διαλύσεις όλα τα υπαρχοντά του. Και όμως ο Ιώβ παραμένει ακόμη ακέραιος. Τι είπε ο αφάδης και η ταμός? Δέρμα υπερδέρματος, και πάντα όσα έχει άνθρωπος υπέρ της ψυχής αυτού εκτίσει. Πάνω απ' όλα, λέει, είναι το δέρμα του ανθρώπου, το τομάρι του ανθρώπου, και όλα ο άνθρωπος τα θυσιάζει αρκεί να γλιτώσει το τομάρι του. Μου δίνεις άδεια να θίξω τη σάρκα και τα οστά του? Πήγαινε, λέγει, μόνο τη ζωή του μη αφαιρέσεις. Και πάταξε τον Ιώβ με έλκος πονηρών. Και εξευτελίστηκε ο Σατανάς, γιατί ο Ιώβ έμεινε ακλόνητος μέχρι τέλος. Σας ερωτώ, αδελφοί μου, ένα όν που μιλάει και συνομιλεί με το Θεό και θέτει ένα αμφιβόλο την αρετή ενός ανθρώπου και ζητεί άδεια για να πειράξει αυτόν τον άνθρωπο, είναι ή δεν είναι προσωπικό? Ασφαλώς ο διάβολος είναι πρόσωπο. Στο τρίτο βιβλίο των βασιλιών, στο 22ο κεφάλαιο, περιέχεται ένα όραμα. Το βλέπει ένας προφήτης ονόματι Μιχαίας. Είδον Θεόν Ισραήλ καθήμενον επί θρόνου αυτού και πάσα η στρατιά του ουρανού παριστήκε αυτό εκ δεξιών και εξ ευωνήμων αυτού, λέγει ο προφήτης. Είδα, λέει, το Θεό του Ισραήλ να κάθεται πάνω στο θρόνο του και γύρω του ήταν όλη η στρατιά του ουρανού, όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι έκαναν τροποντινά συμβούλιον. Και είπε Κύριος, της απατήσει Αχάβ βασιλέα Ισραήλ και αναβήσετε και πεσείτε εν Ρεμάθ Γαλάδ. Ποιος θα πάει να απατήσει τον Αχάβ, τον ασεβή βασιλιά του Ισραήλ, για να ανεβεί επάνω εκεί στη Ρεμάθ, την περιοχή της Γαλάδ, και να κάνει μάχη και να σκοτωθεί? Και εξήλθε πνεύμα και είπε, εγώ απατήσω Αχάβ. Και πρόβαλε ένα πνεύμα και είπε, εγώ θα απατήσω τον Αχάβ. Και είπε Κύριος, πώς θα απατήσεις αυτόν, πώς θα τον εξαπατήσεις? Γεννήσω με πνεύμα ψευδές εις τα στόματα των προφητών αυτού και απατήσω αυτόν, και αναβήσετε και πεσείτε εν τη μάχη. Θα μπω, λέει, μέσα στους ψευδοπροφήτας του και θα γίνω πνεύμα ψεύδους και θα λαλήσω ψεύδους.
και θα τον ενθαρρύνω για να ανεβεί να δώσει τη μάχη και να πέσει στη μάχη. Όταν ένα «ον» λέγει «εγώ θα τον απατήσω», «εγώ» λέγει «εγώ», έχει «εγώ», έχει συνείδηση της υπάρξεώς του και λέγει «εγώ», δεν είναι δυνατόν παρά να είναι προσωπικόν «ον». Ο ηλεκτρισμός δεν λέει «εγώ», ο τείχος δεν λέει «εγώ», τα ζώα δεν λένε «εγώ», τα δέντρα δεν λένε «εγώ», ο σατανάς λέει «εγώ», γιατί είναι πρόσωπον. Συνειδητή ύπαρξης. Ένα άλλο όραμα περιέχεται στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτου Ζαχαρίου. Εκεί ο Κύριος δείχνει στον προφήτη Ζαχαρία ένα σύγχρονο πρόσωπό του στο όραμα μέσα. Τον Ιησούν, τον Ιωσεδέκ, τον αρχιερέα. Τον αρχιερέα των Ιουδαίων όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία. Δείχνει τον αρχιερέα και δεξιά από τον αρχιερέα ήρθε και εστάθη, λέγει, ο διάβολος για να κατηγορήσει τον αρχιερέα. Και είπε Κύριος, επιτιμήσεσαι Κύριος διάβολε, επιτιμήσεσαι Κύριος ο εκλεξάμενος στην Ιερουσαλήμ. Ήρθε και στάθηκε δεξιά από τον Ιησού τον αρχιερέα ο διάβολος και κατηγορούσε, και ο Κύριος είπε ότι ο Κύριος θα τον επιτιμήσει. Ένα θείο πρόσωπο μίλησε για άλλο θείο πρόσωπο ότι θα επιτιμήσει τον διάβολον. Ένα πρόσωπο που κατηγορεί ένα άλλο πρόσωπο και δέχεται επιτίμηση από τον Κύριο. Δεν είναι ένα «ον» που κατηγορεί ένα άλλο πρόσωπο και επιτιμάται, δεν είναι δυνατόν παρά να είναι πρόσωπο. Όσο σκοτεινή είναι η μορφή του σατανά, πιο σκοτεινή και από την πίσα, πιο σκοτεινή και από τον Άδη, όσο σκοτεινή, λέγω, είναι η μορφή του σατανά, τόσο λάμπει σαν ήλιος μέσα στην Καινή Διαθήκη η διδασκαλία για τον σατανά. Μέσα στην Καινή Διαθήκη βλέπεις κατακάθαρα ότι ο σατανάς είναι πρόσωπο. Θυμηθείτε, αγαπητοί μου, τους πειρασμούς του Κυρίου, διότι ο σατανάς είναι τόσο θρασής και ηταμός και αυθάδης, ώστε τόλμησε και τον ίδιο τον Χριστό να πειράξει. Μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, ο Χριστός κατά την ώρα της βαπτίσεως διεκηρύχθη ως Υιός του Θεού. Φωνή οικούστη, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτή τη φωνή την άκουσε και ο σατανάς και ανησύχησε. Μετά τη βάπτιση του Άγιο Πνεύμα παρέλαβε τον Χριστό σαν άνθρωπο, όχι σαν Θεό βέβαια, σαν άνθρωπο, γιατί ήταν και άνθρωπος ο Χριστός, τον παρέλαβε και τον οδήγησε στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολον. Όπως όλοι οι άνθρωποι πειραζόμεθα από τον διάβολον, έτσι έπρεπε να πειραστεί και ο Χριστός σαν άνθρωπος και να νικήσει και να κατεξευτελίσει το διάβολο. Εκεί στην έρημο ενίστευσε ο Χριστός 40 ημέρες και κατόπιν επείνασε και θεώρησε ευκαιρία ο διάβολος να πειράξει τον Χριστό την ώρα της πείνας του. Και προσήλθε και του είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως ακούσαμε κατά τη βάπτισή σου, να υπείς αυτά τα λιθάρια να γίνουν καρβέλια». Απήντησε ο Χριστός, «Γέγραπτε, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντηρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Διάβολε, γράφει η Γραφή ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, ζει και με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ένας υπεροχότατος λόγος της Αγίας Γραφής.
δεν απελπίστηκε ο σατανάς. Παραλαμβάνει τον Χριστό στην Αγία Πόλη και τον ανεβάζει επάνω στο πτερίγιον του ναού και του λέγει: «Εάν είσαι Υιός του Θεού, βάλεσαι αυτόν εν τεύθεν κάτω, πέσε επάνω από τη στέγη κάτω, γέγραπτε γάρ». Επειδή ο Χριστός τον απέκρουσε την πρώτη φορά με τη Γραφή, μεταχειρίζεται και αυτό σαν θεολόγος τη Γραφή. «Πέσε κάτω», του λέγει, «διότι η Γραφή γράφει: εις αγγέλης αυτού εντελείται περί σου και επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόπησες προσλήθον τον πόδα σου». Θα δώσει εντολή ο Θεός τους αγγέλους μόλις πέφτεις κάτω και θα έρθουν να σε σηκώσουν στα χέρια για να μην πέσεις και χτυπήσει το πόδι σου. Τι του είπε ο Χριστός? «Διάβολε, πάλιν γέγραπτε, ούτε εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου». Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να πέσω. Αν πέσω, εκπειράζω το Θεό. Δεν απογοητεύτηκε ο σατανάς. Παραλαμβάνει για τρίτη φορά το Χριστό πάνω σε ένα ψηλό βουνό και του δείχνει όλες τις βασιλείες και όλες τις δόξες του κόσμου και του λέγει: «Όλα αυτά έχουν παραδοθεί σε μένα». Δεν έχει τίποτε αφέ αυτού ο σατανάς. «Έχουν παραδοθεί σε μένα και σε όποιον θέλω τα δίνω. Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, θα είναι δικά σου». Φανταστείτε η ταμότητα του διαβόλου. Ζητούσε από τον Χριστό να τον προσκυνήσει και να τον λατρεύσει για Θεό. Και του είπε τότε ο Χριστός: «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Πήγαινε σατανά, διότι η Γραφή γράφει ότι μόνον στο Θεό ανήκει η προσκύνηση και η λατρεία». Και απήλθε ο σατανάς άχρη καιρού. Περίμενε πάλι να εμφανιστεί και εμφανίστηκε έπειτα από 3 χρόνια περίπου, τον καιρό της Σταυρώσεως. Δεν τόλμησε να εμφανιστεί πάλι στο ενδιάμεσο διάστημα. Ένα «ον» που μιλάει και που χρησιμοποιεί και την Αγία Γραφή και ξέρει και λέγει τα ρητά της Αγίας Γραφής. Είναι ή δεν είναι πρόσωπο με νουν, διεστραμμένο νου, πάντως όμως νου. Ενθυμηθείτε και το σημερινό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός πήγε στη χώρα των Γαδαρινών και μόλις τον είδε ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, ούρλιαξε, λέει η Γραφή, και σωριάστηκε κάτω και έβγαλε φωνή μεγάλη και είπε: «Τι εμεί και εσύ Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, μη με βασανίσεις». Ο δαιμονισμένος άνθρωπος δεν γνώριζε τον Χριστό. Δεν γνώριζε τον Χριστό ούτε ως Υιόν του Θεού, ούτε ως Ιησού Ναζωραίων. Και όμως βλέπουμε να φωνάζει και να λέγει: «Τι σχέση έχω εγώ με σένα Ιησού, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, εγώ είμαι ο διάβολος», σαν να έλεγε, «σύ είσαι ο Υιός του Θεού, τα δύο άκρα αντίθετα, τι σχέση έχω εγώ με σένα, μη με βασανίσεις». Αυτός που είναι μέσα στο δαιμονισμένο και είναι ο αρχηγός των δαιμόνων, ο καπετάνιος, αυτός γνωρίζει τον Χριστό. Γνωρίζει όχι απλώς ότι είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, αλλά ότι είναι ο Υιός του Θεού του Υψίστου, ο μονογενής και αγαπητός Υιός του Θεού, της αυτής φύσεως και ουσίας με τον Πατέρα, που είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ, που δεν ομολογούν τη θεότητα του Χριστού. Είναι ανώτερα τα δαιμόνια ως προς το σημείο αυτό και αυτοί είναι χειρότεροι από τους δαίμονας. Και κατόπιν λέγει: «Παρεκάλουν τα δαιμόνια», όλα, 6.000 δαιμόνια, λεγιώνα, «παρεκάλουν και έλεγαν: μη διατάξεις να απέλθουμε στην Άβυσσο, στα τρίσβαθα του Άδου,
αλλά σε παρακαλούμε να μας επιτρέψει να εισέλθουμε εις τους χείρους. Όντα τα οποία γνωρίζουν ποιος είναι ο Χριστός και γνωρίζουν ότι υπάρχει άβυσσος, κόλασης και παρακαλούν να μην τα στείλεις στην κόλαση και βασανίζονται, δεν είναι δυνατόν παρά να είναι πρόσωπα. Ο Χριστός που είπε τους πιο σοβαρούς, τους πιο βαρισιμάντους λόγους, τας παραμονάς το θανάτου του, ο λίγας ώρας πρώτου θανάτου του, ομίλησε και δια των διάβολων. Νυν κρίσις του κόσμου εστί, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω. Τώρα σε λίγο που θα ανεβώ στο σταυρό θα κριθεί ο κόσμος. Όσοι σκανδαλιστούν και απέλθουν είναι οι άπιστοι, όσοι παραμείνουν είναι οι πιστοί. Τώρα θα κριθεί ο κόσμος με το σταυρό μου. Τώρα και ο άρχον του κόσμου θα πεταχτεί έξω από το κράτος του, από το βασιλείο του. Είδατε πώς τον ονομάζει? Άρχοντα του κόσμου, πρίγκιπα του κόσμου, κοσμοκράτορα, όπως τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος. Έχει όλες τις αρχές και τις εξουσίες κατά ένα τρόπο στα χέρια του και μοιράζει. Αν προσκυνήσεις όπως προσκυνούν οι μασόνοι, μοιράζει αξιώματα, τίτλους, θρόνους, μεγαλεία και δόξες ανθρώπινες. Έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχον και εμεί ουκέχει ο δεν. Να, λέγει ο Χριστός, έρχεται, πλησιάζει ο άρχον του κόσμου τούτου, αλλά σε μένα δεν βρίσκει τίποτε να με κατηγορήσει, τίποτε το ένοχο δεν βρίσκει σε μένα. Και ο άρχον του κόσμου τούτου ήδη κέκριται, ήδη εκρίθη και καταδικάστη. Ο τρόπος με τον οποίο ομιλεί ο Χριστός για τον διάβολο φανερώνει πάλι ότι ο διάβολος είναι πρόσωπο, το σκοτεινότερο και φοβερότερο πρόσωπο μέσα στον κόσμο. Θα ήταν, αδελφοί μου, παράληψης εάν σήμερα εορτήν του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, του μεγάλου Αποστόλου, του πρώτου Επισκόπου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, της Μητρός των Εκκλησιών, του Προέδρου της Αποστολικής Συνόδου και του Στήλου της Εκκλησίας, θα ήταν λέγω παράληψης εάν σήμερα κατά την εορτή αυτού του μεγάλου Αποστόλου δεν ενεθυμούμεθα ένα πολύ ισχυρό χωρίο που αποδεικνύει πέραν πάσης εντελώς αμφιβολίας ότι οι δαίμονες είναι προσωπικά όντα. Τι λέγει ο Άγιος Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του? «Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είσαι, καλώς πεις, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύσουσι». Πιστεύεις, λέει, εσύ ότι υπάρχει ένας Θεός. Καλά κάνεις, αλλά δεν πράττεις τίποτε. Η πίστη δεν σε σώζει, διότι και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύσουν, αλλά δεν σώζονται. Δεν αρκεί η πίστη, χρειάζονται και τα έργα. Βλέπετε τι λέγει εδώ ο Απόστολος? Ότι τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν, άρα είναι πρόσωπα. Ο τείχος δεν πιστεύει, τα δέντρα δεν πιστεύουν, ο ηλεκτρισμός δεν πιστεύει. Τα δαιμόνια πιστεύουν γιατί έχουν νουν και αυτά, και φρύσουν γιατί και αυτά έχουν συνέστημα, διεστραμμένο νου και διεστραμμένο συνέστημα. Πάντως όμως πιστεύουν και φρύτων πρώτης θείας μεγαλειότητος. Όσους λένε ότι παραδέχονται την Αγία Γραφή, τους παραπέμψαμε στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, τους παραπέμπομαι, αδελφοί μου, στον ίδιο το διάβολο.
όχι ότι τους διαβολοστέλνομαι. Γιατί να τους διαβολοστείλουμε? Όσοι είναι άπιστοι έχουν πάει μόνοι τους προπολούς τον σατανά. Λοιπόν, τους παραπέμπουμε σε εκδηλώσεις δαιμονικές για να πιστούν από τις εκδηλώσεις ότι πράγματι υπάρχουν δαίμονες. Υπάρχουν εκδηλώσεις ανεξήγητες φυσικώς και μόνον υπερφυσικώς εξηγούνται. Αυτές οι εκδηλώσεις περιλαμβάνονται στα φαινόμενα που λέγονται δαιμονισμός, πνευματισμός και μαγεία. Φοβερά και τρομερά φαινόμενα. Δαιμονισμός. Δεν υπήρχαν δαιμονισμένοι μόνο την εποχή του Χριστού. Υπάρχουν σε κάθε εποχή δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι με έκδηλες, πολύ έκδηλες τις εκδηλώσεις, πολύ έκδηλη την παρουσία του σατανά μέσα στον άνθρωπο. Θα σας αναφέρω παραδείγματα. Υπάρχουν περιπτώσεις δαιμονισμένων που έχουν υπερανθρωπίνη μυϊκή δύναμη. Τους δένεις με χοντρές αλυσίδες, κάνουν έτσι και τις σπάζουν σαν κλωστές. Υπάρχουν περιπτώσεις δαιμονισμένων που μπορούν με ένα άλμα εφαπλούν να πηδήσουν 10 και 20 μέτρα. Υπάρχουν περιπτώσεις δαιμονισμένων οι οποίοι πηδούν μέσα στη φωτιά και δεν καίονται και χορεύουν μέσα στις φωτιές. Έτσι συμβαίνει κάτω στις Ινδίες που οργιάζει η μαγεία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, στο Λαγκαδά και σε δύο χωρία των Σερών. Είναι τα περιβόητα αναστενάρια που ο άθεος τύπος τα υποστηρίζει ως λατρεία Θεού. Υπάρχουν περιπτώσεις δαιμονιζομένων. Είναι διάφορες εκδηλώσεις που μόλις σε δει ο δαιμονισμένος άνθρωπος που δεν σε είχε δει ποτέ και δεν τον είχες δει ποτέ, σου λέει ποιος είσαι ονομαστικός, ποιος είναι ο πατέρας σου, η μάνα σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου, το επαγγελμά σου, από που κατάγεσαι. Εάν δεν έχεις εξομολογηθεί, σου λέει και τα αμαρτήματά σου, τα βγάζει όλα στη φόρα. Μάλιστα. Σου ομιλεί για εκκλησιαστικές προσωπικότητες, για προβλήματα εκκλησιαστικά κλπ. Όταν παρέλθει ο παροξυσμός, το πρόσωπο δεν ξέρει τίποτε από όλα αυτά. Σου λέει κράτα το βιβλίο στα χέρια σου. Κρατάς εσύ το βιβλίο ανοιχτό. Και αυτός ο δαιμονισμένος απέναντι χωρίς να βλέπει, σου λέει απ' έξω το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη. Ή τη Θεία Λειτουργία. Μέσα ένα καράβι κάποτε ένας δαιμονισμένος έλεγε τη Θεία Λειτουργία. Μόλις τελείωσε τη λειτουργία, σαφίδι ανέβηκε στην κορφή από το κατάρτι και λέει, ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Είμαι αυτός που εδώ και 3.000 χρόνια έβαλα το Δαβίδ και αμάρτησε. Σου λέει αυτή τη στιγμή τι γίνεται στο Λονδίνο, τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Κοίταξε το ρολόγιο, σου λέει αυτό ακριβώς το λεπτό, γίνεται αυτό και αυτό και αυτό, άναψε πυρκαγιά στο τάδε τετράγωνο, τρέχουν τόσα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, κατεβαίνουν τόσοι πυροσβέστες, κάει και ένας πυροσβέστης. Την άλλη μέρα πληροφορούσε ότι ακριβώς συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου το πνεύμα τρέθηκε στο Λονδίνο, είδε, επέστρεψε, μπήκε στον άνθρωπο και μετέδωσε αυτά που είδε. Αγράμματος χωρικός. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Δαιμονίζεται. Δεν ήξερε στο χωριό του ούτε καλημέρα καλά καλά να πει. Και μόλις δαιμονίζεται μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, εβραϊκά, διάφορες γλώσσες του κόσμου, με μια φοβερή εφράδια. Υπάρχουν διάφορα είδη πνευματισμού στον κόσμο και εδώ στην αμαρτωλή Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Κάμποσες χιλιάδες ανθρώπων
ξενυχτούν πάνω στα τραπεζάκια των πνευματιστών. Ακούγονται φωνές, κραυγές, χτύποι, φυσούν άνομοι, ακούγονται χτυπήματα, δέρονται άνθρωποι, λένε μερικά λόγια, βλέπουν να σηκώνονται τα πιάτα στον αέρα, τα τραπέζια στον αέρα. Εγώ πάνω σε ένα τραπεζάκι τα στοιχεία της αλφαβήτου, ένα σωρό, ένα βουνό από στοιχεία. Πας εσύ και λες, θέλω να επικοινωνήσω με το πνεύμα του παππού μου. Λένε αυτοί οι πνευματιστές δήθεν ότι επικοινωνούν με τα πνεύματα των νεκρών. Λάθος, με σατανάδες επικοινωνούν. Λέει μερικά λόγια ο πνευματιστής, σε λίγο αρχίζουν μόνα τους να κινούνται τα στοιχεία της αλφαβήτου, να μπαίνουν σε σειρά, να σχηματίζουν λέξεις, φράσεις, περιόδους και να λέει, εγώ είμαι ο παππούς ο Κώστας που πέθανα εδώ και 20 μέρες. Βρίσκομαι εκεί, περνάω καλά, περνάω άσχημα, τι γίνεται, η υπόθεση εκείνη, το πρόσωπο εκείνο. Καταπίστησε και λες, ζω, ονειρεύομαι, ενύπνω, ενεγρηγόρηση, βρίσκομαι, τρελάθηκα, τι συμβαίνει. Υπνοτίζει ένα πρόσωπο και αποκαλύπτει μυστικά που δεν τα ήξερε κανείς. Και όχι μόνο σκέψεις που έχεις εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου, αλλά και πράγματα που εκείνη τη στιγμή δεν τα ξέρεις ή και τα ελισμόνησες. Σου τα επαναφέρει. Σε μια στιγμή βλέπεις ένα φάσμα μπροστά σου και λες, παππού μου, εσύ είσαι. Είναι ακριβώς η μορφή του παππού. Είναι ο πλαστογράφος που πλαστογραφεί τη μορφή του παππού. Μπαίνει μέσα ιερεύς, βάζει ένα σταυρό πάνω στο τραπεζάκι, κάνει σταυρό, λέει λίγα λόγια. Σύονται τα πάντα, πέφτει ξύλο με το μεροκάματο εκεί. Τρυπώνουν κάτω από τα κρεβάτια οι πνευματιστές. Γι' αυτό δεν έχονται ιερέα μέσα στις πνευματικές συνάξεις. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που μετέρχονται τη μαγική τέχνη. Όχι ότι όλοι αυτοί που λένε ότι είναι μάγοι και όλες αυτές που λένε ότι είναι μάγισσες είναι πραγματικοί μάγοι και μάγισσες. Αλλά υπάρχουν και πραγματικοί που τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, την ώρα του σατανά, ανεβαίνουν πάνω στα δέντρα, μάγισσες, φοβερές, και παρακαλούν τα πνεύματα και στέλνουν το κακό και τη συμφορά σε άτομα και σε οικογένειες που είναι μακριά από το Θεό. Υπάρχουν οικογένειες που ξεθεμελιώθηκαν από τη μαγεία γιατί δεν πίστευαν στο Θεό. Δεν πήγαιναν εκκλησία, δεν προσήρχονται σε μυστήρια, δεν υπελόγιζαν ποτέ Θεό και δεν πίστευαν τίποτε. Και η εκκλησία μας έχει ειδικές ευχές και εξορκισμούς για τη μαγεία. Αδελφοί μου, μιλάω υπεύθυνα, όχι όπως μιλούν μερικοί φαντασιόπληκτοι ή μερικά ιστερικά όντα και μερικά νοσηρά όντα. Όχι, μιλάω υπεύθυνα, σαν θεολόγος, ηρεύνησα, ήλεγξα ορισμένα πράγματα, δεν διάβασα μόνο σε βιβλία όπως είναι ο πνευματισμός του Τρεμπέλα ή άλλα βιβλία, αλλά και προσωπικώς ηρεύνησα ορισμένα πράγματα, συνέβηνα διαπιστώς ορισμένα πράγματα και σας λέω υπεύθυνα ότι υπάρχει σατανάς ζωντανός, ολοζώντανος. Και αν δεν θέλετε να πιστέψετε ένα θεολόγο, να πιστέψετε την επιστήμη. Διότι η επιστήμη διαπιστώνει τι αυτά φαινόμενα, δαιμονικά, πνευματιστικά, μαγικά, και τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερο κεφάλαιο μέσα στη φιλοσοφία, μέσα στην ψυχολογία, μέσα στην παιδαγωγική, και τα ονομάζει παραψυχολογικά φαινόμενα και λέει πράγματι συμβαίνουν τέτοια πράγματα και η επιστήμη είναι αναρμοδία να τα εξηγήσει και το λόγο της ερμηνείας έχει μόνο η θρησκεία. Αποδεικνύεται λοιπόν και από τη Γραφή και από τον ίδιο τον σατανά ότι υπάρχουν δαίμονες ως προσωπικά όντα. Καλά θα πείτε. Και τι το όφελος από την απόδειξη ότι υπάρχει σατανάς,
πολύ και μεγάλο, αδελφοί μου. Γιατί όποιος δεν πιστεύει στο σατανά, ότι υπάρχει δηλαδή σατανάς, κάνει το Θεό ψεύτη. Όταν ο Θεός λέει ότι υπάρχει σατανάς και εσύ λέει δεν υπάρχει, κάνεις το Θεό ψεύτη και είσαι κακοήθης και ασεβής. Όποιος δεν πιστεύει ότι υπάρχει σατανάς, δεν πιστεύει ούτε στο Θεό. Μη λέει ψέματα. Ή ο Θεός είναι αληθινός και όλα όσα λέγει τα πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε τίποτε. Δεν μπορείς το θέμα της πίστης να είσαι εκλεκτικός και να λες αυτό το πιστεύω, αυτό όχι, αυτό μου αρέσει, αυτό όχι. Όχι! Είναι αλήθεια ή είναι ψέμα. Όχι μισά αλήθεια και μισά ψέματα. Ο Θεός είναι αληθής και πας άνθρωπος ψεύτης. Τι το όφελος εκ της αποδείξεως ότι υπάρχει σατανάς? Μεγάλο το όφελος. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε εχθρό. Και έχουμε εχθρό, μεγάλο αδελφοί μου εχθρό. Το πιο μεγάλο εχθρό. Εχθρός είναι ο εαυτός μας. Με τα αβυσσαλαία πάθη. Με τη διαφθορά του. Αλλά και μέσα στον παλαιό άνθρωπό μας υπάρχει μια γωνιά καλοσύνης. Υπάρχει μια έφεση προς το ωραίο και το μεγάλο και το αληθινό. Δεν είναι ο εαυτός μας ο χειρότερος εχθρός μας. Ο κόσμος είναι κακός, είναι εχθρός, αλλά και μέσα στον κόσμο υπάρχουν στοιχεία αρετής και καλοσύνης και στο μεγαλύτερο κακούργο υπάρχει μια γωνιά καλοσύνης. Ένας στον οποίον δεν υπάρχει καμιά γωνιά καλοσύνης, αλλά πλήρης πόρωση και διαστροφή και σκότος και χάος είναι ο σατανάς. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Όταν το πιστεύουμε, τότε αγωνιούμε και τρέμουμε για τη σωτηρία μας. Είναι μεγάλο το όφελος να ξέρουμε ότι υπάρχει εχθρός μεγάλος, γιατί θα σπεύσουμε στον ισχυρότερο, τον Χριστό, που επιτιμά και υποτάσσει και συντρίβει τον σατανά και θα του ζητήσουμε τη βοήθεια και ο Θεός θα συντρίψει κάτω από τα πόδια μας τον σατανά και θα μας παραλάβει εις την εμποράνιον αυτού βασιλείαν. Αμήν.